Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία από τη νέα τραγωδία στην άσφαλτο. 25χρονος έχασε τη ζωή του καθώς η μηχανή που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε στις μπάρες. Το δυστύχημα έγινε στην παλιά Εθνική Οδό, στην περιοχή του Καρτερού, στο ύψος του Ιερού Ναού του Αγίου Ιωάννη. Ακόμη ένα τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στους δρόμους της Κρήτης, με την αιματοχυσία να μην έχει τέλος. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφορό του ΕΚΑΒ, όμως ήταν ήδη αργά για τον άτυχο 25χρονο Γιάννη, ενώ ελαφρά τραυματίστηκε ο συνοδηγός, ένας 18χρονος αλβανικής υπηκότητας, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Ωστόσο, δεν χρειάστηκε να νοσηλευτεί. Κατά τις 7-7,5 ώρα πέρασε η μηχανή από εδώ πάνω και ήρθαν μερικοί άνθρωποι, μια γυναίκα συγκεκριμένα ήρθε και μας είπε ότι έχει μείνει ένας λέει ξαπλωμένος κάτω. Σε τι κατάσταση ήταν η γυναίκα? Ήταν τρομαγμένη. 56 άνθρωποι έχουν χάσει μέχρι στιγμής τη ζωή τους στον πόλεμο της ασφάλτου, εκ των οποίων 28 με μοτοσυκλέτα, 24 με αυτοκίνητο, ένας με γουρούνα και 3 με φορτηγά, σύμφωνα με στοιχεία του ΕΣΥ πρώτα. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί στην οδό Μενελάου Παρλαμά στο Γιώφυρο, όπου επικράτησε κυκλοφοριακή αναστάτωση. Ένα ακόμη σοβαρό τροχαίο εδώ στη Μενελάου Παρλαμά στο Γιώφυρο, με έναν άνδρα να μεταφέρεται στο νοσοκομείο. Άκουσα ένα χτύπο και βγήκα έξω και είδα έναν άνθρωπο κάτω πεσμένο, να τρέχουν αίματα και πήγα να βοηθήσω. Από ό,τι ξέρω, κατέβαινε κάτω και του κλείσε το δρόμο ο άλλος και πάτησε φρένο και έπεσε. Μπλακούσαμε ένα χτύπο και γυρίσαμε και είδαμε τον άνθρωπο αιμόφυρτο στο πάτωμα. Νομίζω πως έβγαινε το στενό, αν δεν κάνω λάθος, και του έκλεισαν το δρόμο. Τώρα δεν κατάλαβα τι έγινε. Εδώ όπου θέλει πάει ο καθένας και ό,τι θέλει κάνει. Ο άνθρωπος χτύπησε και χτύπησε σοβαρά. Τον είδαμε από εδώ, από το στόμα έβγαζε αίμα. Εγώ άκουσα το χτύπο και πήγαμε. 78χρονος που οδηγούσε μηχανάκι, άγνωστο πώς, κατέληξε στο δόστρωμα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, χωρίς, σύμφωνα με πληροφορίες, να κινδυνεύει η ζωή του. Είχε φύγει το κράνος. Εγώ είχα γυρισμένη την πλάτη εκείνη τη στιγμή και μια στιγμή σε ακούω ένα μπαμ και βλέπω τον άνθρωπο κάτω. Το τροχαίο σημειώθηκε σε διασταύρωση και όπως εκτιμούν σοκαρισμένοι πολίτες, πιθανόν ολικιωμένος οδηγός να ευνηδιάσει και από γιο ταχύ. Πάντως, τα τροχαία στην περιοχή είναι συχνά, με επαγγελματίες να ζητούν άμεσες παρεμβάσεις στον επίμαχο δρόμο. Το κράτος είναι ανύπαρκτο, δεν μπορεί να φτιάξει δρόμους. Δεν υπάρχει σήμανση. Πρέπει το λιγότερο να γίνει κυκλοφοριακός κόμβος εδώ. Για να συμβαίνουν τροχαία, πρέπει να πει ότι δεν υπάρχει μέρημνα. Δεν μπορείς, πεζός δεν μπορεί να περάσει από εδώ τώρα, αποκλείεται.